Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Άργους Μυκηνών Γιώργος Αναγνώστου σε δηλώσεις του μιλάει για απραξία σε αναπτυξιακά έργα του Δήμου και αναφέρεται στο σχέδιο πόλης, στην αστική ανάπλαση αλλά και σε θέματα πολιτισμού. Με αφορμή τις τελευταίες και επαναλαμβανόμενες και συνεχείς τηλεοπτικές εμφανίσεις του Δημάρχου, θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις για θέματα πολιτικής του Δήμου και να απευθυνθώ στους πολίτες όλου του Δήμου, γιατί Δήμος Άργους Μυκηνών δεν είναι μόνο η πόλη του Άργους, είναι και οι συνενωμένοι Δήμοι που έχουν ξεχαστεί τα τελευταία 2 χρόνια από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αν κανείς κάτσει και δει αναλυτικά πίσω από τους κεντρικούς τομείς της πολιτικής του Δήμου, θα δει ότι όλοι αυτοί οι τομείς είναι κενή περιεχομένου. Σε βασικά ζητήματα υπάρχει μια πλήρης απραξία, ειδικά σε θέματα ανάπτυξης του Δήμου. Και θα αναφερθώ σε 3-4 σημαντικά ζητήματα, γιατί νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Πρώτο θέμα, το σχέδιο πόλης και το γενικό πολεοδομικό. Εδώ και κάποιους μήνες η Δημοτική Αρχή έχει πάψει να βγάζει ανακοινώσεις και να ενημερώνει τους πολίτες για σε ποια φάση βρίσκεται το σχέδιο πόλης και τι μέλη γενέστε. Πριν από λίγους μήνες ακούγαμε ότι όλα θα τελειώσουν και σιγά σιγά θα μπουν μπουλντόζες στο νότιο τμήμα της πόλης. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει και οι πληροφορίες μας λένε ότι το σχέδιο πόλης βρίσκεται ακόμα στα συρτάρια του Δήμου. Στα θέματα των μεγάλων έργων, αυτά τα τόσο πολύ διαφημιζόμενα από την τηλεόραση, στο θέμα της αστικής ανάπλασης του κέντρου, στο θέμα της δημιουργίας και της κατασκευής νέων σχολείων στην πόλη, και εκεί τα πράγματα λιμνάζουν. Όσον αφορά την αστική ανάπλαση, η μελέτη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε ο τελευταίος Δήμος σε όλη την περιφέρεια που δεν έχουμε καταθέσει μελέτη και έχω προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο ότι τελικά τα λεφτά θα χαθούν και μιλάμε για 4 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω εδώ ξανά ότι η πόλη του Ναφλίου ήδη απορροφά το μισό ποσό που δικαιούται, ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα για την αστική ανάπλαση σε τμήματα του Ναφλίου και στην πόλη του Άργους δεν έχει γίνει τίποτα. Να θυμίσω ότι ο Δήμαρχος έλεγε ότι μέσα στην Άνοιξη τα έργα αυτά θα είχαν ξεκινήσει. Να πάμε στο θέμα των σχολείων. Αυτό το πολύ διαφημιζόμενο θέμα ότι της κατασκευής των 7-8 σχολείων που θα γίνουν. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, και το τονίζω, καμία, μα καμία ολοκληρωμένη μελέτη δεν έχει φτάσει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Για 3 σχολεία αναζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία από την περιφέρεια, τα οποία ο Δήμος θα καταθέσει τις επόμενες 20 μέρες. Και μιλάω για τα 3 σχολεία του Κουτσοποδίου, της Προσύμνης, στο Μουσικό και του Ινάχου, για τα οποία αναζητούνται από την περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρωματικές μελέτες. Έτσι και εκεί, σε αυτό το τόσο πολύ διαφημιζόμενο θέμα από την πλευρά του Δήμου, τίποτα, μα τίποτα δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει και οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες. Και να έρθω και σε ένα θέμα που θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό του Δήμου, ένα θέμα για το οποίο στην προεκλογική περίοδο είχε γίνει μια πολύ μεγάλη αναφορά και μιλάω για το θέμα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός όφιλε και οφείλει να είναι ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Και αν την προηγούμενη τετραετία δεν υπήρχε, αν θέλετε, αντικείμενο για να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί και οι υποδομές μας ήταν λιπέστατες και τα όρια του Δήμου ήταν πάρα πολύ μικρά. Σήμερα, με τα νέα καλλικρατικά όρια του Δήμου, όταν μέσα στο Δήμο σήμερα βρίσκονται οι Μυκήνες, η Λέρνα, το Άργος, ακόμα και η Κύος, τώρα υπάρχει πραγματικά αντικείμενο για να προβάλλουμε με συστηματικό και επαγγελματικό τρόπο τον πολιτισμό της περιοχής. Να θυμίσω ότι οι προηγούμενοι δήμαρχοι των συνενωμένων Δήμων έκαναν ένα πολύ σημαντικό έργο με την συνεισφορά των αντίστοιχων εφοριών αρχαιοτήτων και τους αξίζει ένας δημόσιος έπαινος γι' αυτό. Έγιναν τεράστια βήματα στην αρχαία αγορά και στο αρχαίο θέατρο του Άργους, έγιναν τεράστια βήματα στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, εγκαινιάστηκε το νέο Μουσείο των Μυκηνών, είμαστε μόλις 15 μήνες από τα εγκαίνια του νέου Βυζαντινού Μουσείου του Άργους, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, μετά από 50 χρόνια η πόλη θα αποκτήσει επιτέλους ένα μουσείο. Αφήσαμε στο Δήμαρχο και στη σημερινή Δημοτική ένα σύγχρονο ψηφιακό περίπτωμα πολιτισμού που το υπολειτουργούν, όπως είπα, τις προηγούμενες μέρες και εκεί μέσα έχουν εγκαταστήσει άσχετες υπηρεσίες, όπως είναι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Και βέβαια τους αφήσαμε και μια παρκαταθήκη, ένα σημαντικό έργο 900.000 ευρώ, ένα έργο που αφορά την ψηφιακή δυτική αργολίδα, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για την προβολή του τουρισμού και του πολιτισμού της περιοχής μας. Δυστυχώς όλα αυτά, τίποτα δεν έχει γίνει. Καμιά αξιοποίηση στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, καμιά αξιοποίηση στον αρχαιολογικό χώρο του Άργους, καμιά πολιτική δεν εφαρμόζεται για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα σε αυτές τις δύο περιοχές. Καμιά πολιτική επίσης δεν εφαρμόζεται για να ενοποιήσουμε, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, τον αρχαιολογικό χώρο του Άργους με αυτό των Μυκηνών.
και θυμώνται, οι πολίτες θυμώνται ότι τα προηγούμενα χρόνια το μείζον θέμα σε αυτή την πόλη ήταν η αποκοπή από το δρόμο των αρχαιοτήτων, το λεγόμενο δρόμο των αρχαιοτήτων. Έχει περάσει η μισή δημαρχιακή θητεία και δεν έχει γίνει ούτε μία κίνηση για να βελτιωθεί ο δρόμος από το Άργος μέχρι τις Μυκήνες, για να συνδεθεί επιτέλους το Άργος από το δρόμο των αρχαιοτήτων μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της πόλης αυτής, για να αναδείξουμε επιτέλους τα δικά μας αρχαία. Εκείνο το οποίο επιβάλλεται, νομίζω, και γίνεται σε πάρα πολλούς δήμους ανά την Ελλάδα, είναι να συνδέσουμε τον πολιτιστικό τομέα με τον πρωτογενή τομέα που είναι τόσο αναπτυγμένο στην περιοχή μας. Και εδώ πραγματικά νομίζω ότι χρειάζεται η σύσταση ενός ειδικού φορέα προώθησης και προβολής και του τουριστικού προϊόντος και του αγροτικού τοπικού προϊόντος της περιοχής μας. Είναι κάτι που γίνεται σε πάρα πολλούς δήμους, μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει με λίγα χρήματα αυτή την προσπάθεια, μια ολιγομελή ομάδα που με τρόπο επαγγελματικό θα προβάλλει όλα αυτά που σήμερα έχουμε να προβάλλουμε και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Ελπίζω ο Δήμαρχος να μην σπεύσει να απαντήσει όπως συνήθως δια της τηλεοράσεως και να απορρίψει κάθε πρόταση που ακούει. Νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσει να ακούει τις προτάσεις που γίνονται από την αντιπολίτευση, γιατί τα χρόνια τα οποία έρχονται μπροστά μας είναι δύσκολα χρόνια και δεν μπορούμε να κατασπαταλάμε συνεχώς πόρους που τελικά θα μας λείψουν τα επόμενα χρόνια.